Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας με μια δυσάρεστη είδηση. Ξεκίνησε η μέρα καθώς έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Και με δυσάρεστα συνεχίστηκε η μέρα αυτή, καθώς να πούμε πως είχαμε μέσα σε λίγες ώρες την πραγματικότητα τρεις απώλειες, τρεις θανάτους και στη ΜΕΘ COVID αλλά και στην κλινική από κορονοϊό. Προφανώς μόνο σε μία ημέρα. Θα συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες η Σύση Τριάντου, η οποία στη συνέχεια. Καλησπέρα, Σύση. Καλησπέρα, Γεωργία, και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Μία συνηθισμένη κλισέ ευχή, αλλά νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, πιο αναγκαία από ποτέ. Δυστυχώς, και έτσι όπως θα ξεκινήσουμε, προφανώς έχεις απόλυτο δίκιο και έχεις και άλλα δυσάρεστα να μας πεις στη συνέχεια. Ας δούμε όμως την εικόνα έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και γενικά τι συμβαίνει στη Μεσσηνία με την πανδημία. Ναι, όπως είπες και εσύ, δυστυχώς έχουμε τρεις νέες απώλειες στην περιοχή μας. Στην κλινική COVID, όπου σήμερα νοσηλεύονται συνολικά 37 ασθενείς, είχαμε και μία εισαγωγή το τελευταίο 24ωρο, είχαμε δυστυχώς την απώλεια δύο συμπολιτών μας, δύο άνδρες 83 και 89 ετών αντίστοιχα, ενώ στη ΜΕΘ COVID, που παραμένει κοντά στα όρια της και σήμερα με 5 διασωληνωμένους ασθενείς, είχαμε την απώλεια μιας γυναίκας 71 ετών, η οποία βρισκόταν εκεί διασωληνωμένη. Στην εικόνα αυτή να προσθέσουμε και το γεγονός ότι το τελευταίο 24ωρο έχουν αξιολογηθεί και 14 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, που φανερώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει σε καμία των περιπτώσεων με την πανδημία, πόσο δε μάλλον με την επέλαση της όμικρον που έρχεται να προσθεθεί σε αυτό το puzzle. Πρέπει να εφησυχάσουμε, γιατί οι αριθμοί, ειδικά αυτές τις δύο ημέρες και ίσως και αύριο, γιατί ούτε σήμερα από κλιμάκια του ΕΟΔΗ είχαμε τη διενέργεια των τεστ, δεν λένε κάτι στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι είναι μειωμένη δηλαδή των κρουσμάτων. Ποτέ δεν πρέπει να κοιτάμε τους αριθμούς, διότι πάντοτε μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για άτομα τα οποία χάνουμε από δίπλα μας, άτομα τα οποία νοσούν είτε ελαφριά είτε βαριά, άτομα τα οποία μπαίνουν σε μια περιπέτεια. Νομίζω ότι οι αριθμοί είναι περιττοί, ίσως να μας θορυβούν λίγο παραπάνω για να προσέχουμε περισσότερο, γιατί τώρα τελευταία είδαμε ότι δεν προσέχουμε και πάρα πολύ. Στους αριθμούς όμως, έτσι για να έχουμε και μια πιο συνολική εικόνα, οι νέες μολύνσεις στην περιοχή της Μεσσηνίας σήμερα είναι 24. Η Λακωνία συνεχίζει να έχει ψηλό αριθμό με 46 νέες μολύνσεις. 24 και στην περιοχή της Αργολίδας, 32 στην Αρκαδία, 33 έχει σήμερα η Ηλία, 25 η Κορινθία και η Αχαΐα, που μας είχε συνηθίσει, αν θέλεις να το βάλω σε εισαγωγικά, τις τελευταίες ημέρες με τριψήφιους αριθμούς, είναι μια ημέρα που δίνει διψήφιο με 69 νέες μολύνσεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια περιοχή η οποία συνεχίζει να προβληματίζει εντόνως λόγω και του πληθυσμού αλλά και το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Από εκεί και έπειτα στο σύνολο. Ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, για να μην εφησυχάζουμε και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ότι κάτι πάει καλά. Μακάρι να έρθει αυτή η πραγματική στιγμή. Δεν έχουν γίνει τα τεστ που θα έπρεπε, έτσι. Αυτό ας κρατήσουμε. Όπως και χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, έτσι και σήμερα που είναι επίσης Αργία και Κυριακή, δεν έχουμε αριθμούς γιατί δεν έγιναν τα τεστ. Ναι, και ο κόσμος δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, και τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μια πτωτική πορεία σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεστ, λόγω του κλίματος του γενικότερου των ημερών. Ήμασταν λίγο αμελείς. Πιο χαλαρή, να πάμε να πιο χαλαρή λόγω των ημερών. Μετά. Γι' αυτό και οι αριθμοί είναι πιο μικροί, πιο χαμηλοί τις ημέρες αυτές. Δηλαδή και στο σύνολο της χώρας έχουμε 4.036 μολύνσεις, ενώ τα προηγούμενα 24ωρα είχαμε πολύ περισσότερα. Είχαμε άνω των 6.000, φτάσαμε και τις 7.000 και υπάρχουν και οι εκτιμήσεις για πολύ περισσότερες αμέσως μετά τις γιορτές, εκεί όπου θα φανούν πια οι αριθμοί ποιοι είναι πραγματικά, διότι είπαμε δεν έχουμε τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες να διενεργούν τεστ, ο κόσμος είναι λίγο πιο χαλαρός, είναι μια εικόνα τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε κάθε μέρα. 79 ωστόσο οι θάνατοι οι οποίοι ανακοινώθηκαν σήμερα, το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, 624 οι διασωληνωμένοι, από αυτούς 521 άτομα έχουν κάνει μερικώς το εμβόλιο τους, έχουν κάνει δηλαδή τη μία δόση
ή δεν έχουν εμβολιαστεί και καθόλου, και μόλις τα 103 είναι αυτά τα οποία έχουν ολοκληρώσει το εμβολιασμό τους. Συνολικά όμως στη χώρα, ένας αριθμός ο οποίος θα πρέπει να μας θορυβεί, γιατί είμαστε μια γυράσκουσα χώρα, νομίζω πρέπει να το συνυπολογίζουμε πάντοτε αυτό, έχουμε περισσότερους από 20.000 θανάτους από την αρχή της πανδημίας. Νομίζω αυτός ο αριθμός λέει πολλά, πολλά περισσότερα από όσα μέχρι στιγμής έχουμε αντιληφθεί. Και ακριβώς επειδή η εικόνα εξακολουθεί να προβληματίζει, αύριο θα έχουμε μια νέα σύσκεψη και προφανώς θα έχουμε μέτρα και μάλλον μέτρα στην διασκέδαση. Να μείνεις μαζί μας, Σύση, για να μας δώσεις τις λεπτομέρειες για μερικά άσχημα επίσης που έχουν συμβεί στο πλαίσιο του απολογισμού, θα λέγει κανείς, των Χριστουγέννων. Και εμείς σε αυτό το κλίμα θα συνεχίσουμε τα της οικονομίας. Παρά τον ερχομό των γιορτών, η αγορά δεν τονώθηκε όσο θα ήθελαν οι επαγγελματίες, με χαρακτηριστική προφανώς την εικόνα και στα ξενοδοχεία, στα οποία οι ακυρώσεις μετά από τα νέα μέτρα κυριάρχησαν, διαγράφοντας ένα μέλλον, αν μη τι άλλο, αβέβαιο για τον κλάδο. Χειρότερη από ποτέ ήταν φέτος τα Χριστούγεννα η κίνηση στην πόλη της Καλαμάτας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, με την προοπτική εξίσου δύσκολη για την πρωτοχρονιά, αφού οι ακυρώσεις των λιγοστών κρατήσεων στα ξενοδοχεία πέφτουν βροχή, ειδικά μετά τη λήψη των νέων μέτρων. Δυστυχώς στις τελευταίες εβδομάδες, στις τελευταίες δύο κυρίως εβδομάδες, είχαμε μια αντιστροφή του ενός αισιόδοξου κλίματος που υπήρχε σχετικά με την περίοδο των γιορτών και για ικανοποιητικές πληρότητες για την περιοχή και κυρίως για την πόλη της Καλαμάτας. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπήρχε μια πολύ μεγάλη στέρηση στις κρατήσεις, όπως και επίσης τις τελευταίες μέρες βιώνουμε και ένα κύμα ακυρώσεων. Είναι φανερό ότι η ανασφάλεια επικρατεί, σύμφωνα με τις τελευταίες υγειονομικές εξελίξεις, μάλλον κρατούν τον κόσμο κλεισμένο στα σπίτια τους και στο μεγάλο αστικό κέντρο την Αθήνα. Ενώ είχαμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, ένα ενδιαφέρον φθινόπωρο και στην αρχή της χειμερινής σεζόν ήταν θετική ανταπόκριση του κόσμου, αυτή τη στιγμή με την αύξηση των κρουσμάτων και τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, υπάρχει μια μεγάλη συγκράτηση από τον κόσμο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πια διάθεση και πρακτικά βέβαια δυνατότητα ίσως για ταξίδι, για διακοπές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς για χαμηλές πληρότητες. Βέβαια στην Καλαμάτα μας τα Χριστούγεννα δεν είχαμε ποτέ πολύ αυξημένη κίνηση τουριστική. Όμως τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια ανωδική τάση. Το γεγονός επίσης ότι και τότε οι γιορτές τώρα πέφτουν μέσα σε Σαββατοκύριακο και δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα διαμονής είναι ανασταλτικός παράγοντας, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι η όλη κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό. Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Θεωρώ ότι για μας είναι μηδενικά στο θέμα και της εστίασης και του ύπνου. Και χαρακτηριστικά σας πω το εξής πράγμα, ότι εμείς είχαμε τρία γκρουπάκια τώρα τα Χριστούγεννα, τα οποία ακυρωθήκαν όλα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι θα γίνει ακύρωση και του Αγίου Βασιλείου, που έχουμε άλλα δύο γκρουπ, το ίδιο πάλι, και άλλο ένα γκρουπ που είχαμε τα φώτα που θα μπορούσε να βγει ο κόσμος. Η Καλαμάτα και γενικότερα η Μεσσηνία μπορεί να μην είναι ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, η όποια της δυναμική τα προηγούμενα χρόνια ανεκόπη από την πανδημία, τα νέα μέτρα και φυσικά την ανέχεια των πολιτών. Η Καλαμάτα, η Μεσσηνία, νομίζω, όπως και σχεδόν η υπόλοιπη τουριστική Ελλάδα, κινήθηκε πολύ ικανοποιητικά μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, ίσως και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Από εκεί πέρα, με το που ολοκληρώθηκε το πτυτικό πρόγραμμα είτε των πτήσεων είτε των κανονικών πτήσεων, είναι φανερό ότι η ελληνική αγορά δεν μπορεί να μας στηρίξει πλέον, και εκτός από τους επαγγελματίες, αφού ταξιδεύουν για επαγγελματικούς κυρίως λόγους, ο μέσος Έλληνας πραγματικά αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται, και όχι μόνο από τους περιορισμούς που υπάρχουν όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα, και είναι και το οικονομικό, και άρα δεν μπορεί να ταξιδέψει. Δεν μπορεί να στηρίξει τα ξενοδοχεία, δεν μπορεί να στηρίξει την εστίαση, τη διασκέδαση. Και αυτό το βλέπουμε καταφανέστατα όλοι στην εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη, στον τρόπο που κυκλοφορούν ο κόσμος, στην κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Τα ξενοδοχεία δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Αυτό με το να μην επιτρέπονται εκδηλώσεις, με το να μην υπάρχει κάτι θεματικό, σίγουρα δεν αποτελεί έτσι πόλο έλξης. Ο κόσμος φοβάται. Όπως ξέρετε, τα γκρουπ είναι περισσότερο από 30 ετών και πάνω. Δεν είναι νέοι να πούμε ότι τρέχουμε, πάμε κτλ. Και όσο να είναι, όσο ο ηλικιωμένος το βλέπει το θέμα αυτό, ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και να πέσει στο κρεβάτι, λέει δεν πάω τώρα, το μεταθέτει για αργότερα.
Πάντως, δυστυχώς, πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και καινούργια χρονιά μέχρι τις 15 τουλάχιστον Ιανουαρίου θα είναι δύσκολη. Οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές και δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Είναι απρόβλεπτη, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που έστω και με πιο μειωμένη χειμερινή κίνηση υπήρχε μια πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον αέρα τα πράγματα. Υπάρχει ένα πίσω μπρος. Δεν θέλω να κρίνω αν ουσιαστικά τα μέτρα είναι προς την κατεύθυνση. Πάντως αυτό το πίσω γύρισμα, αυτό που κάνουμε συνέχεια το πίσω μπρος, χωρίς να παίρνουμε κάποια γενναία μέτρα που πιθανότατα θα βοηθούσαν στην μελλοντική εξέλιξη των κρουσμάτων, νομίζω ότι δεν κάνει σε κανέναν καλό. Ένα μέρος από τον απολογισμό, θα έλεγε κανείς, μόνο ήταν αυτό των Χριστουγέννων, που είναι ποικιλότροπα άσχημος αυτός ο απολογισμός. Είναι μαζί μας και πάλι η συζήτριά του για να μας πει γιατί μιλάμε για άσχημα μαύρα Χριστούγεννα. Σύση, καταρχάς, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, ήταν χαρακτηριστική η εικόνα που είδαμε στο ρεπορτάζ τι συνέβη στα ξενοδοχεία και συμβαίνει ακόμη. Τα είδαμε και χθες, μας είχες ρεπορτάζ και από την αγορά και από την εστίαση. Ναι, ήταν συνολικά μια υποτονική εικόνα, μια εικόνα που σε καμία των περιπτώσεων δεν συνάντησε τις προσδοκίες των επαγγελματιών, που παραδοσιακά αυτή την περίοδο βγάζουν τα σπασμένα όλου του προηγούμενου χρόνου. Είναι ένας μήνας ο οποίος, ναι, μεν έχει πολλά έξοδα, αλλά έχει και πολλά έσοδα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό και το λιανεμπόριο. Συνήθως τα Χριστούγεννα ταξιδεύουμε, κάνουμε ψώνια, δίνουμε δώρα. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Αυτή τη χρονιά, όπως και την περσινή, δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ λιγότερα, πολύ χαμηλότερα τα ψώνια που κάναμε. Κερδισμένες ήταν οι μεγάλες αλυσίδες. Ο τουρισμός δέχθηκε το πλήγμα του με τις ακυρώσεις, τις πάρα πολλές ακυρώσεις λόγω της μετάλλαξης όμικρον, που φαίνεται να έβαλε φρένο σε πάρα πολλούς που ήθελαν να κάνουν τις διακοπές τους αυτό το διάστημα. Οι προσδοκίες για τον Γενάρη και πάλι είναι χαμηλές, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια ημερομηνία και έπειτα για κρατήσεις ή κρατήσεις που έχουν ακυρωθεί ήδη. Στο λιανεμπόριο φοβούνται πάρα πολύ την επόμενη περίοδο, διότι βλέπουν ότι και στο πρωτογενή τομέα, με την ελαιοσυγκομιδή, το εισόδημα που υπήρχε από αυτό το κομμάτι της οικονομίας μας είναι πολύ λιγότερο, οπότε επηρεάζεται και το πορτοφόλι του Έλληνα. Αυτό το οποίο θα ξόδευε το κάτι παραπάνω δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Μια δύσκολη εικόνα, μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό το οποίο ζητούν οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους πλέον και κυρίως της εστίασης, που βρίσκεται και πάλι στο μάτι του κυκλώνα, αν θέλει, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα και τη διασκέδαση, είναι στήριξη. Είναι στήριξη για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Να δούμε αυτό ποια είναι το μεγάλο στοίχημα. Στήριξη, γιατί από αύριο θα τους έρθει το νέο, που δεν ξέρω πόσο ευχάριστο θα είναι, σε σχέση με τα νέα μέτρα. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, εκεί πάμε, σε μέτρα επιπλέον στην διασκέδαση. Και ουδής γνωρίζει πόσο θα περιορίσουν τους επαγγελματίες, ειδικά στην εστίαση, που ήδη βρίσκονται υπό κάποιο περιορισμό. Ποιος ξέρει η επόμενη μέρα τι θα τους φέρει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μια και μιλάμε για τον απολογισμό, εσείς περάσαμε μαζί τα Χριστούγεννα, να πούμε και στους τηλεθεατές γιατί είναι δύσκολα και άσχημος αυτός ο απολογισμός με πολλούς τρόπους, πέραν όλων αυτών που ήδη αναφέραμε και έχουν σχέση με την οικονομία. Είχαμε και άσχημα συμβάντα στην Πελοπόννησο αρκετά. Είχαμε απώλειες στην άσφαλτο, Γεωργία, κάτι που δυστυχώς καλούμαστε τέτοιες ημέρες να μεταφέρουμε, ειδήσεις που είναι πραγματικά λυπηρές. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή ημέρα, το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, ένας 37χρονος ο οποίος οδηγούσε επιβατικό όχημα, εξετράπη της πορείας του, αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού και δυστυχώς αυτή η σύγκρουση ήταν για αυτόν θανατηφόρα, κατέληξε στο σημείο εκεί. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας της Κορίνθου. Στη σημερινή ημέρα, γύρω στις 5 το πρωί, είχαμε άλλο ένα θανατηφόρο και άλλη μια απώλεια ζωής στην άσφαλτο. Ένας 26χρονος στην περιοχή της Αρκαδίας, στην παλαιά εθνική Τρίπολης Πύργου, ο οποίος επίσης οδηγούσε το γιοταχή αυτοκίνητό του, εξετράπηκε αυτός της πορείας του και δυστυχώς κατέληξε σε βράχια, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του, 26 ετών.
στην περιοχή της Αρκαδίας, σε ένα σημείο που έχει έναν υψηλό βαθμό δυσκολία σε εκείνο το κομμάτι του δρόμου. Ίσως η μοναδική καλή είδηση, αν θέλεις, Γεωργία, στην ημέρα είναι το αίσιο τέλος της έρευνας για έναν άνθρωπο ο οποίος αγνοείται από τις 23 του μηνός. Είχε δώσει τα τελευταία στοιχεία ζωής, τα τελευταία σημάδια ζωής το μεσημέρι. Είχε συνομιλήσει με την κόρη του στο τηλέφωνο. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, ναι. Ενεργοποιήθηκε η ΟΠΚΕ και η ΕΜΑΚ. Ξεκίνησε η έρευνα, η προσπάθεια για την ανέβρεσή του. Εν τέλει βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε ρεματιά στην περιοχή Τσαπή. Ήταν καλά στην υγεία του, λίγο αφυδατωμένος, για προληπτικούς λόγους παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα επιστρέψει σύντομα και στην οικογένειά του εφόσον του το επιτρέψουν και πάλι οι γιατροί. Πάλι καλά, είναι το μόνο που τέλος πάντων έτσι όπως εξελίχθηκε μας κάνει λίγο να πούμε ότι αυτή τη φράση μόνο, τίποτα άλλο, πάλι καλά γιατί έχουμε πολλά άσχημα. Είχαμε και την προσάραξη εκεί, τι ακριβώς έγινε του... Είχαμε την προσάραξη ενός σκάφους, ενός εστιοφόρου, το οποίο έφερε σημαία Αγγλίας, ένας 69χρονος αλλοδαπός, ο μοναδικός επιβαίνοντας, κατέληξε σε ένα σημείο με βράχια. Να σου πω, Γεωργία, ότι είναι καλά στην υγεία του, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι λιμενικές αρχές για την διάσωσή του, για να επανέλθει στο σημείο, να επανέλθει επί ξηράς. Διενεργείται η σχετική έρευνα για να διαπιστώσουν πώς τελικά βρέθηκε εκεί. Τουλάχιστον είναι αίσιο το τέλος. Δεν ήταν τραυματισμένος, δεν έφερε κανένα πρόβλημα στην υγεία του, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην υγεία του. Ήταν όμως μια ανησυχία, μια αναστάτωση στην περιοχή. Ας προσέχουμε, έχουμε και τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς εν όψη, να μην έχουμε αντίστοιχα με τον Χριστουγέννων άσχημα περιστατικά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στους δρόμους και γενικότερα αυτόν τον καιρό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύση, και να σταθούμε στην προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία η οποία επελάβνει και ειδικά την εξέλιξη που αφορά στην μετάλλαξη όμικρον. Μας τα έλεγε και η Σύση Τριάντου νωρίτερα. Θα έχουμε αύριο και τα νεότερα για τα νέα μέτρα όπως φαίνεται. Μια μετάλλαξη άκρως μεταδοτική την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, να υποτιμούμε. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε τόσο πολύ. Πρέπει όλοι να προστρέξουν έστω και την τελευταία στιγμή να εμβολιαστούν. Τους λόγους για τους οποίους ο εμβολιασμός παραμένει η μόνη λύση παρά τα όσα ακούγονται για ήπια νόσηση σε αντίθεση με την αυξημένη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης όμικρον αναλύουν οι ειδικοί βάζοντας στη σωστή διάσταση όλα όσα καταγράφονται στο φόντο αυτής της νέας εξέλιξης. Έχει υπιότερη λίμωξη διότι ο ιός κάνει μεγαλύτερη συγκέντρωση στο ανώτερο αναπνευστικό, στη μύτη μας και όχι στο πνευμόνι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να εφησυχάζει τον κόσμο με την έννοια το ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη του κορονοϊού δεν έχει μετατρέψει τον ιό σε μία απλή γρήπη, εξακολουθεί και είναι ένα βαρύ, πολυσυστηματικό, πολυοργανικό νόσημα. Ακριβώς επειδή ξεφεύγει λίγο από την ανοσία των αντισωμάτων, έχουμε δυστυχώς επαναμολύνσεις, ακόμα σε ανθρώπους που είχαν νοσήσει από COVID. Και δυστυχώς κυρίως αυτές οι επαναμολύνσεις αφορούν πληθυσμιακές ομάδες άνω των 60. Επισήμως πλέον για πρώτη φορά έχουμε σημαντική διαφυγή του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους από τα εμβόλια. Εάν είχαμε εμβολιάσει 100 ανθρώπους έναντι του στελέχους Δέλτα, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό της τάξης 6 με 10% που ενδεχομένως το εμβόλιο δεν θα τον κάλυπτε. Αυτό το ποσοστό δυστυχώς στη μετάλλαξη όμικρον ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Είναι σαν να πέφτει σημαντικά στο 50% ο αριθμός του συνολικού πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κέρδος το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχουμε από την ήπια νόσηση, αν το συνδυάσουμε ακριβώς με το ποσοστό της διαφυγής των εμβολίων και με την μεγάλη μεταδοτικότητα της όμικρον, αποτελεί μία χειροβομβίδα η οποία αν εξελιχθεί για το σύστημα και για τις νοσήλειες οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το ΕΣΥ θα είναι μία
εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη. Η κατάσταση καθ' άλλο παρά ως καλή μπορεί να περιγραφεί, με την ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί και φυσικά να τηρούνται, ειδικά εν ώψη των γιορτών, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κάτι περισσότερο από επιτακτική. Όσοι έχουν τηρήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού να το ολοκληρώσουν με την τρίτη αναμνηστική δόση και παρόλα αυτά να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εορτών, όπου επειδή οι συχνοτισμοί θα είναι αρκετοί, ακόμα και οι εμβολιασμένοι, πρωτίστως βέβαια οι ανεμβολίαστοι, να κάνουν και τα screening test τους με rapid ή με self-test και να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής. Προφανώς. Και να μείνουμε στην ανάγκη εμβολιασμού και στον αντίκτυπο που έχει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα παιδιά από 5 έως 11 ετών. Πολλοί γονείς στη Μεσσηνία έσπευσαν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πια ραντεβού και να αναμένονται νέα σκευάσματα από τις αρχές του μήνα. Ανάρπαστα έχουν γίνει τα ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έως 11 ετών, καθώς ήδη έχουν εξαντληθεί τα εμβόλια και η πλατφόρμα έχει κλείσει. Όμως από τις 3 Ιανουαρίου θα γίνει παραλαβή νέων εμβολίων και οι γονείς θα μπορούν να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Επειδή είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα ραντεβού είχαν κλειστεί μέχρι μέσα Φεβρουαρίου, χαρακτηριστικό είναι μια κυρία, μου έλεγε προχθές, είχε δίδυμα, έκλεισε ραντεβού για το παιδάκι της και αμέσως μετά έκλεισε για το δεύτερο. Και την πήγε 2 μέρες μετά, δηλαδή είχαν κλείσει τα. Μάλλον 2 εμβολιαστικές ημέρες μετά, να το πούμε έτσι. Χθες το απόγευμα ήρθε μια κοινοποίηση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οι εμβολιασμοί στα παιδιά θα γίνονται καθημερινά πλέον, από την Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, και από τις 8 η ώρα το πρωί ως τις 8 η ώρα το απόγευμα. Αυτό το πρόγραμμα, αυτός ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός θα ξεκινήσει από τις 7 Ιανουαρίου. Αναφερόμενος στην διαδικασία, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας τόνισε χαρακτηριστικά πως πρώτη φορά βλέπει παιδιά να φεύγουν από τα ιατρεία ενθουσιασμένα που εμβολιάστηκαν. Η εμπειρία που έχω αυτές τις μέρες, γιατί ήμουν στο εμβολιαστικό κέντρο των παιδιών, είναι ότι υπάρχει μεγάλη θέληση και από τους μικρούς φίλους αλλά και από τους γονείς. Τα μικρά παιδάκια είναι γύρω στα 100 μέχρι στιγμής, γιατί είναι μόνο 2 μέρες. 2 μέρες και μάλιστα μισές. 50 ήρθαν το Σάββατο το πρωί και άλλα 50 την Τετάρτη το απόγευμα. Δεν χάθηκε κανένα ραντεβού. Υπήρξαν τη Δευτέρα το πρωί, μερικοί δεν ήρθαν, αλλά οι λόγοι δεν ήταν το σχολείο, ήταν διότι τα παιδάκια είχαν παρουσιάσει κάτι ιώσεις και η συμβουλή του παιδιάτρου ήταν να βληθεί το εμβόλιο για μερικές μέρες. Αναφέρω απλώς ότι οι δόσεις αυτές καλύφθηκαν από άλλα παιδάκια που πήραμε τηλέφωνο που είχαν τις επόμενες μέρες ραντεβού. Το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά περιέχει το 1/3 του αντιγόνου της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι 2 δόσεων με μεσοδιάστημα 21 ημερών. Στην περίπτωση δε που ένα παιδί έχει νοσήσει, το εμβόλιο χορηγείται μετά από 3 μήνες. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να μεταφερθούμε μέχρι την καρδιά της περιφέρειας Πελοποννήσου, εκεί όπου κόκκινο χτύπησε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικά όσα σημείωσε ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος έκανε ξεκάθαρο το στίγμα του. Μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά της προηγούμενης κυβέρνησης και της αποφασής της για την απλή αναλογική και τόνισε πως θα είναι ξανά παρόν στις εκλογές του 2023. Ποιος μπαίνει απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, ποιος μπαίνει αλήθεια, και απέναντι του κυρίου Μητσοτάκη. Καλά, είναι αυτό μόνιμο. Ο Νάνος με τον ηγέτη. Περισσότερο πολιτική από κάθε άλλη φορά ήταν η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα να δίνει το στίγμα για την αυτοδιοικητική του πορεία. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που, ξέρετε, ούτε κάμπτομαι ούτε υποχωρώ. Και μέχρι τώρα δεν έχω χάσει σε πολιτικό επίπεδο. Όταν θα φύγω εγώ μόνος μου και όρθιος. Δεν θα με διώξει ο λαός με τις κλωτσιές και να ψάχνουμε να βρούμε άλοθη. Α, ο ένας με έδιωξε ή ο άλλος με έδιωξε. Θα το κάνω εγώ. Θα κουβεντιάσω με τους συνεργάτες μου και θα αποφασίσουμε. Αλλά θα είμαι παρόν εγώ, πάντα. Και εγώ και η παράταξή μου. Εμείς θα είμαστε ως παράταξη το 2023 παρόντες και για να προβάλλουμε το σπουδαίο έργο μας και για να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Άλλοι πρέπει να προβληματιστούν αν θα είναι, αλλά αυτό είναι ένα θέμα, θα το δούμε μετά από 1,5 χρόνο. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στην απλή αναλογική, κάνοντας λόγο για εκβιασμό της κοινωνίας. Για την απλή αναλογική.
η απλή αναλογική ήταν ένα σοβαρός εκβιασμός της κοινωνίας. Αφού δεν έχουμε πιθανότητα να πάρουμε τις εκλογές και να είμαστε πλειοψηφία, κοιτάξτε τι θα σας κάνουμε. Δεν θα μπορέσετε να κυβερνήσετε. Δηλαδή, έγινε προσπάθεια να μπλοκάρετε η όποια παραγωγή κυβερνητικού έργου μέσα στα δημοτικά συμβούλια και μέσα στα περιφερειακά συμβούλια. Όσον αφορά στη λειτουργία του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Νίκας υπογράμμισε για άλλη μια φορά την έλλειψη πόρων. Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση ούτε είχε, ούτε έχει προσωπικότητα. Ούτε με τον Κακικράτη, διότι εκτός από τον Κακικράτη στην αρχαία Αθήνα υπήρχε και ο Κακικράτης. Και συκοφαντούμε το όνομα Κακικράτης, ούτε και με τον Κλισθένη. Και να σας πω γιατί. Δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση που δεν έχει πόρους και εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ζητιανεύει, ποτέ δεν θα πατήσει στα πόδια της. Ποτέ. Και αυτό πρέπει να είναι το πρώτιστον καθήκον. Η επιδίωξη να έχουμε μόνιμο πόρο και να μην εξαρτιόμαστε. Σοβαρό το ζήτημα των πόρων, όντως και από την περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεσσηνία γενικότερα τώρα, εκεί όπου έστεση προκάλεσε η παρουσία του Ιάπωνα πρέσβη, με την ενίσχυση των συνεργασιών να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Πιάνοντας το νήμα των σχέσεων από τη μακρά ιστορία ισχυρών οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό και η επίσκεψη του Ιάπωνα πρέσβη στη Μεσσηνία κατόπιν προσκλήσεως του Περικλήμαντα, σταθμός του και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, η αγροτική ανάπτυξη και η τεχνολογία, η προώθηση προϊόντων και ο τουρισμός. Να γνωρίσει τον τόπο μας. Να συνομιλήσει με επιχειρηματίες, να δει τους θεσμικούς φορείς, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μέσα στα πλαίσια των συνεργασιών που αναπτύσσουμε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία, θα μπορέσουμε να εμπεδώσουμε σχέσεις εταιρικές, σχέσεις επιχειρηματικές και κυρίως σχέσεις στο τουριστικό κομμάτι, το οποίο αποτελεί ένα από τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης περιοχής μας. Έχουμε επισκεφθεί ήδη, έχουμε δώσει μια έμφαση στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου για την προετοιμασία, έτσι ώστε να συνομιλήσει με επιχειρηματίες του νομού μας και να αναπτύξουν από κοινού σκέψεις για την περισσότερη ενδυνάμωση των σχέσεών μας. Εστιάζοντας στις πολύπλευρες σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα και την Ιαπωνία, ο πρόεδρος και τα μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας παρουσίασαν τους κλάδους της οικονομίας της Μεσσηνίας και συζήτησαν διεξοδικά θέματα επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τουρισμού και επενδύσεων, αλλά και τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο κρατών. Είναι δεδομένο ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις που υπάρχουν με τις δύο χώρες, αλλά και να βρούμε και νέους τρόπους συνεργασίας. Γι' αυτό το σκοπό, σήμερα θα γίνει μια συνάντηση εργασίας με επιχειρηματίες, μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, οι οποίοι είναι και από την αγροδιατροφή, αλλά και από τον τουρισμό, αλλά και σε κλάδους καινοτομίας και πληροφορικής, με σκοπό να βρούμε τους τρόπους έτσι ώστε στο μέλλον, περνώντας αυτές τις δυσκολίες της πανδημίας, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο έντονα, γιατί είμαστε δύο λαοί που μας ενδιαφέρει η συνεργασία αφενός. Αφετέρου έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, αλλά και το βασικότερο είναι και μια μεγάλη αγορά η Ιαπωνία για τα ελληνικά pop προϊόντα, τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε στην ΑΠΑ Ανατολή. Τον ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή μας κάνει. Ο Ιάπωνας πρέσβης εξέφρασε την πεποίθηση πως αυτοί οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας και η εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ των δύο λαών είναι πολύ σημαντικοί και μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς. Και με επικοδοματικές συζητήσεις, χάρη στον κύριο Μάτα, συναντήθηκα και με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας και τον Αντιπεριφερειάρχη της Καλαμάτας και φυσικά εδώ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Μεσσήνης. Και επίσης επισκέφτηκα ήδη σε ένα εργοστάσιο των ελαιολάδων και εκεί έμαθα ένα πολύ ευχάριστο νέο ότι υπάρχει μεγάλος πελάτης στην Ιαπωνία για αυτό το ντόπιο προϊόν. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας και δυνατότητα περαιτέρω συνεργασιών ανάμεσα στις δύο χώρες και δύο περιοχές. Οπότε ως πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα θα βάζω τα δυνατά μου να υποστηρίξω όποιες συζητήσεις και εξελίξεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα και με δύναμη. Ευχαριστώ.
Πραγματικά σημαντική εξέλιξη και να έρθουμε στις δυσκολίες της καθημερινότητας, ειδικά αυτήν την εποχή. Χαρακτηριστική στο πλαίσιο των ανατιμήσεων η εικόνα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, η οποία δυστυχώς έρχεται πια λόγω της ακρίβειας σε δεύτερη μοίρα. Η ελαττώδης αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν άφησε και πολλά περιθώρια επιλογών στους καταναλωτές. Έλαξη ήταν αυτοί που στην αρχή του χειμώνα φρόντισαν να προμηθευτούν ικανές ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι τιμές έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 30% και αυτό το γεγονός αποτρέπει την πλειοψηφία να γεμίσει δεξαμενές. Χρήματα δεν υπάρχουν στην αγορά. Ο κόσμος ψάχνει να βρει πετρέλαιο σε καλή τιμή. Αλλά δεν υπάρχει η απαιτούμενη ζήτηση. Σίγουρα η κεντρική θέρμανση είναι η καλύτερη θέρμανση. Με ό,τι και να καίγεται, δηλαδή είτε με πετρέλαιο είτε με ρεύμα, αρκεί να είναι κεντρική θέρμανση. Τώρα από εκεί και πέρα η ΔΕΗ θα του στοιχήσει παραπάνω και ειδικά μετά τις τελευταίες αυξήσεις, σίγουρα η ΔΕΗ θα είναι πολύ πιο παραπάνω. Οπότε συμφέρει το πετρέλαιο θέρμανση. Σίγουρα συμφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο όσον αφορά την τιμή. Το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 1,10, 1,12, εκεί παίζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι στην τιμή που ξεκίνησε περίπου στην αρχή του. Είναι λίγο παρακάτω γιατί ξεκίνησε 1,18, 1,20. Έχει πέσει λίγο. Βέβαια παρόλα αυτά είναι υψηλή τιμή. Να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Το πετρέλαιο δεν έπρεπε να έχει ευρώ. Έπρεπε να είναι πολύ πιο κάτω από το ευρώ. Πάντως η πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες αλλά και το γεγονός ότι πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα έχει δώσει κάποια θετικά σημάδια στην αγορά πετρελαίου ότι το επόμενο διάστημα κάποιοι θα προμηθευτούν έστω μικρές ποσότητες. Σε αυτό βοηθά σε ένα βαθμό και το επίδομα θέρμανσης. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως έρχεται φεύγει. Η τιμή του είναι στα 1,12. Είναι πάρα πολύ καλά. Σαφώς ρωτάει συνέχεια για τιμή. Πλέον είναι πιο ακριβό το ρεύμα. Έτσι αλλιώς έχει εξαφθεί ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση, μικρή, 90% από ό,τι έχουμε ακούσει. Και εντάξει, δεν μπορεί να γίνει η θέρμανση πλέον με κλιματιστικό ή με σόμπα ή με οτιδήποτε άλλο ηλεκτρική συσκευή. Στην Κορινθία να μεταφερθούμε τώρα, εκεί όπου ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας δεσμεύτηκε για έργα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στην ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο, ο δρόμος από το Ξυλόκαστρο προς τα Τρίκαλα που θα δώσει αναπτυξιακό αέρα. Εντάξει, έρχομαι μια φορά την εβδομάδα στην Κορινθία, όπως και στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να υπογράψω κάποιες συμβάσεις, οι οποίες αφορούν σημαντικά έργα. Πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ τα έργα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας για την Κορινθία. Στο επίκεντρο το αστροσκοπείο του Κρυονερίου, αλλά και το οδικό δίκτυο από Ξυλόκαστρο μέχρι και το χιονοδρομικό κέντρο της Ζήριας. Να σας πω επίσης ότι από τα 21 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα προχθές από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα 12 περίπου εκατομμύρια είναι για την Κορινθία. 4,5 εκατομμύρια αφορούν την κατασκευή του συνεδριακού κέντρου στο αστεροσκοπείο του Κρυονερίου και τα 7,5 εκατομμύρια αφορούν στον ορεινό δρόμο από Ξυλόκαστρο προς Τρίκαλα, κάτι το οποίο θα αλλάξει κυριολεκτικά και τη μορφή και τις προοπτικές, όχι τη μορφή, τις προοπτικές της ορεινής Κορινθίας. Ένας καινούργιος δρόμος από το Ξυλόκαστρο προς τα Τρίκαλα, συν 2 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε υπογράψει για έργα στο υπόλοιπο κομμάτι της ορεινής Κορινθίας. 12 εκατομμύρια από τα 21 εκατομμύρια ευρώ έρχονται εδώ και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο. Στα των ανατιμήσεων να επανέλθουμε και όσα μοιάζει να βρίσκονται υπό των πυλών, δυστυχώς, χαρακτηριστικά εκείνα που αναμένονται στον καφέ, η τιμή του οποίου από την πρωτοχρονιά και μετά μοιάζει να εκτινάσεται. Σίγουρα θα περιμένουμε μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών. Που αφορά απόφαση του Υπουργείου, που έχει να κάνει με τέλος περιβαλλοντικό τέλος. Το οποίο ήδη έχει ανατιμηθεί το χαρτί, από τη στιγμή που έγινε από πλαστικό χαρτί μετάβαση, ένα 25-30% πάνω στο κόστος. Κάτι τέτοιο για μας τα μαγαζιά είναι ασύμφορο. Δεν μπορούμε να κυλήσουμε ούτε στον πελάτη, ούτε να απορροφήσουμε. Οπότε είμαστε στη μέση ενός διλήμματος, το τι θα κάνουμε. Τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί, τι σας λένε οι πελάτες σας εσάς? Δυσανασχετούν οι πελάτες, όπως και να το κάνεις. Εμείς προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν, αλλά όλες οι πρώτες ύλες έχουν πάρει ένα 30% πάνω. Συν την ενέργεια που έχει πάρει και αυτή την ανιούσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση δύσκολη και για εμάς και για τους πελάτες. Εκείνο που τονίζουν οι καταστηματάρχες
είναι ότι εγείρεται και σοβαρό ζήτημα επιβίωσης του κλάδου. Όντως, μάθαμε ότι θα έχουμε μια νέα αύξηση στην τιμή στο πλαστικό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, αν η κάθε επιχείρηση θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή την αύξηση ή θα πρέπει η αύξηση αυτή να μετακινηθεί στον πελάτη. Και από την άσχημη αυτή εξέλιξη να έρθουμε σε κάτι όμορφο και διαφορετικό. Οι εικόνες με τον Τάσο Δούση συνεχίζουν το διπορικό τους στην Αρκαδία και επισκέπτονται τα γραφικά χωριά του νομού. Τα μοναδικού κάλους τοπίας, τα οποία μας ξεναγεί ο γνωστός παρουσιαστής, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε από την τηλεόραση Best απόψε σε λίγα λεπτά, αλλά και αύριο στις 10 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Οι ομορφιές της Αρκαδίας με τα ιστορικά χωριά, τα πέτρινα σπίτια, τα κάστρα, την πανέμορφη φύση και το νόστιμο φαγητό συνθέτουν το παζλ ενός ξεχωριστού προορισμού στην καρδιά της Πελοποννήσου. Εκεί θα μας ταξιδέψει ο Τάσος Δούσης με τις εικόνες του σε ένα διήμερο τηλεοπτικό διπορικό που θα προβληθεί από την τηλεόραση Best απόψε και αύριο το βράδυ στις 10, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μπορείτε να το παραδεχτείτε, μία εικόνα όσο χίλιες λέξεις, κυρίες και κύριοι, και είμαστε πρωί-πρωί στη Δημητσάνα, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Πρώην μπαρουταποθήκη του αγώνα του 1821 έχει μεταμορφωθεί πλέον σε ένα κοσμοπολίτικο χωριό που ιδιαιτέρως από το φθινόπωρο και μετά γίνεται αληθινός χαμός. Τι λέτε να πάμε να το δούμε? Ξεκινάμε. Νάτι, κυρίες και κύριοι, Δημητσάνα, κάθε πρωί θα ξυπνάτε, θα παίρνετε το καφεδάκι σας και θα έχετε αυτήν την υπέροχη και πανοραμική θέα του χωριού. Εδώ είναι ουσιαστικά η πύλη της Μονής. Όχι τώρα, εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και κοιτάξτε τα βόλια, εδώ είναι τρύπες από τα βόλια των Τούρκων, όταν πολιορκούσαν τη Μονή. Τα βλέπετε? Ταξίδι στην Αρκαδία νομίζω θα σας επιτρέψει να αφαιθείτε σε παραστάσεις που μόνο η ελληνική φύση και ο Θεός μπορούν να σας χαρίσουν. Οι εικόνες με τον Τάσο Δούση συνεχίζουν το διπορικό τους ταξίδι στην Αρκαδία και επισκέπτονται τα γραφικά χωριά Δημητσάνα, Λαγκάδια, Λιμποβίση, Χρυσοβίτσι και Λεβίδη. Θαυμάζουν τα πανέμορφα τοπία στο ελατοδάσος του Μενάλου, κάνουν βόλτα με άλογα μέσα στη φύση στην Ελάτη, μια στάση στην Αγία Φωτεινή, τον πιο παράξενο ναό του κόσμου, και ακολούθως στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, στην Τρίπολη, έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν φέτα και να δοκιμάσουν κρασιά μέχρι τελικής πτώσης. Στις ειδήσεις από τον κόσμο, με την Ευρώπη να γιορτάζει τα Χριστούγεννα υπό τη σκιά της Όμικρον, βρεθήκαμε. Προφανώς, στην Ισπανία έγιναν διαδηλώσεις ενάντια στα περιοριστικά μέτρα, ενώ σε μια ακόμη ιστορική στιγμή, για να δούμε και κάτι διαφορετικό για την ανθρωπότητα, εκτοξεύθηκε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb με την προσδοκία να ρίξει ακόμη περισσότερο φως στα μυστικά που κρύβει το σύμπαν. Σε τροχιά βρίσκεται από το μεσημέρι των Χριστουγέννων το ισχυρότερο τηλεσκόπιο που έχει ποτέ κατασκευαστεί, με την προσδοκία να ρίξει ακόμα περισσότερο φως στα μυστικά που κρύβει το σύμπαν. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας μέσα σε πύραυλο Ariane 5. Ο προορισμός του βρίσκεται 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά, σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Θα φτάσει εκεί σε ένα μήνα και θα χρειαστούν άλλοι 5 μήνες πριν ξεκινήσουν να λειτουργούν τα υπερσύγχρονα όργανα παρατήρησης με τα οποία είναι εξοπλισμένο.
Στο πρώτο στάδιο θα ξεδιπλωθούν ο τεράστιος καθρέφτης και η ηλιοπροστασία του τηλεσκοπίου. Φιλοδοξία των επιστημόνων είναι να αξιοποιήσουν τα όργανα αυτά για να κοιτάξουν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω και στους πρώτους γαλαξίες που σχηματίστηκαν από το Big Bang. Το τηλεσκόπιο James Webb είναι διεθνή συνεργασία μεταξύ της NASA, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Για την κατασκευή του εργάστηκαν χιλιάδες μηχανικοί και εκατοντάδες επιστήμονες. Με τα ημερήσια κρούσματα COVID να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, πολλοί Βρετανοί έκαναν στον εαυτό τους το κατάλληλο χριστουγεννιάτικο δώρο, μια ενισχυτική δόση του εμβολίου. Καθώς η παραλλαγή όμικρον καλπάζει στη χώρα, γήπεδα και εκκλησίες έχουν και πάλι μετατραπεί σε εμβολιαστικά κέντρα. Σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ήσυχα σήμερα και είχα δίκιο. Υπήρχε μόνο ένα άτομο μπροστά μου στην ουρά. Ήθελα την ενισχυτική δόση μου και γι' αυτό ήρθα. Χριστούγεννα με αυστηρό lockdown πέρασαν οι Ολλανδοί. Όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα θα είναι κλειστά μέχρι τις 14 Ιανουαρίου. Στους άδειους δρόμους της Χάγης, οι λιγοστοί περαστικοί ελπίζουν ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα με λίγους φίλους, όχι πολλούς, γιατί δεν επιτρέπεται αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε για ένα περίπατο. Βλέπουμε κόσμο, αλλά από απόσταση. Και γενικά τα πράγματα είναι πολύ ήσυχα. Η Όμικρον έχει επικρατήσει και στην Πορτογαλία, που ανήμερα τα Χριστούγεννα κατέγραψε πάνω από 10.000 νέα περιστατικά κορονοϊού. Η κυβέρνηση έκλεισε τα μπαρ και τα κλαμπ μέχρι τις 9 Ιανουαρίου και κατέστησε υποχρεωτική την τηλεργασία. Στη Βαρκελόνη, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν ενάντια στα νέα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Καταλωνία την παραμονή των Χριστουγέννων. Ανάμεσά τους υπήρχαν αντιεμβολιαστές που κατήγγειλαν την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Με 31 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται άμεσα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και έχουμε την ανακοίνωση αυτής της ενίσχυσης από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, που τόνισε πως θέλει να στηρίξει έμπρακτα τα ερασιτεχνικά σωματεία, τα πρωταθλήματα, τις εθνικές ομάδες, τις αθλήτριες και τους αθλητές. Τα χρήματα θα δοθούν ως προκαταβολή από την φορολογία του στοιχήματος. Την άμεση ενίσχυση περίπου 5.000 ερασιτεχνικών σωματείων όλων των αθλημάτων ανακοίνωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης με το ποσό των 31 εκατομμυρίων ευρώ. Η αθλητική μας μεταρρύθμιση στοχεύει να επαναφέρει τη χώρα μας, την Ελλάδα, με εξωστρέφεια ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου και εστιάζει στο κύτταρο της ανάπτυξης, στη στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων, των αθλητριών αλλά και των αθλητών μας. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι στην ευχάριστη θέση, στην πολύ ευχάριστη θέση, να ανακοινώσω την χρηματοδότηση όλου του φάσματος του ερασιτεχνικού αθλητισμού με 31 εκατομμύρια ευρώ, η καταβολή των οποίων θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Το ποσό πλέον θα προκαταβάλλεται αναλογικά έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών του στοιχήματος. 31 εκατομμύρια ευρώ για τα περίπου 5.000 νόμιμα και ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία όλης της χώρας που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων του Υπουργείου Αθλητισμού, αλλά και για τις εθνικές μας ομάδες και τους διεθνείς αθλητές μας από την δικαιούμενη χρηματοδότησή τους μέσω του νέου τρόπου φορολόγησης των κερδών των παιχτών του στοιχήματος. 31 εκατομμύρια για τη στήριξη των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, την ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελλα, για τις εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των ομοσπονδιών, ολυμπιακών αθλημάτων και μη, αλλά και παρολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παρολυμπιακή Επιτροπή και για τις προολυμπιακές και προπαραολυμπιακές ομάδες μας. Το ποσό των 31 εκατομμυρίων ευρώ έρχεται να προσθεθεί στα 100 εκατομμύρια ευρώ που έχουν καταβληθεί τον τελευταίο χρόνο για την στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Υπενθυμίζω ότι τους τελευταίους 12 μήνες δόθηκαν 18,3 εκατομμύρια ευρώ ως τακτική επιχορήγηση στις ομοσπονδίες ολυμπιακών και μη αθλημάτων αλλά και παραολυμπιακών αθλημάτων. 13,3 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση από τις συνέπειες της πανδημίας στα νόμιμα και ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία
εγγεγραμμένα πάντα στο Μητρό του Υπουργείου μας. 2,66 εκατομμύρια ευρώ για τα πριμ των διακεκριμένων αθλητών και αθλητριών με εξαιρετικές επιδόσεις στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2017. 1,17 εκατομμύρια ευρώ για τα πριμ των διακεκριμένων αθλητών με εξαιρετικές επιδόσεις στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2018. 1,2 εκατομμύρια ως ετήσια επιχορήγηση για τη λειτουργία του νέου Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, το ΜΕΑΣ, στον οποίο πλέον παίρνουμε τα εύσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιτόπινγκ, και 31 εκατομμύρια ευρώ στον επαγγελματικό αθλητισμό, στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, ως προκαταβολή από τη χρηματοδότησή τους μέσω του νέου τρόπου φορολόγησης των κερδών των παιχτών του στοιχήματος. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση ΠΕΣΤ. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και πάλι χρόνια πολλά και χρόνια καλά σε όλους. Να είστε καλά.